Ο εφιάλτης επέστρεψε. Η Raccoon City κινδυνεύει. Πάμε όμως πρώτα να μιλήσουμε για το Resident Evil 2 Remake. Το Resident Evil 2 Remake πρώτο κυκλοφόρησε το 1998. Είναι ένα survival horror game της Capcom, το οποίο κυκλοφόρησε αποκλειστικά στο PlayStation 1. Κάνοντας απίστευτες πωλήσεις, απέσπασε πάρα πολύ καλές κριτικές, θετικά σχόλια από όλη την gaming κοινότητα. Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Η σειρά, το franchise, έφτασε σε 5ο και 6ο επεισόδιο, τα οποία είχαν κάνει μια έκπτωση στην ποιότητα τόσο του gameplay όσο και του στυλ του παιχνιδιού. Απήχε πολύ από τους προκατόχους του. Γενικώς η Capcom τα τελευταία χρόνια δεν είναι και στα καλύτερά της. Τόσο το Resident Evil σαν franchise, όμως και τα υπόλοιπα franchise τα οποία έχει, δεν τα πήγαιναν καλά ούτε στις πωλήσεις, ούτε ήταν μέσα στα charts όταν κυκλοφορούσαν. Γενικώς η gaming κοινότητα είχε στρέψει λίγο την πλάτη είχε στραφεί απέναντι στην Capcom, η οποία ακολούθησε και όλα στην τακτική των φθηνών remake σε πολλά παιχνίδια, κακής ποιότητας remake. Έπρεπε να βρεθεί μια λύση. Και η λύση μάλλον ήταν αυτή που πήραν απόφαση να κάνουν, να υλοποιήσουν και ουσιαστικά να ξεκινήσουν μια σειρά από remake, πραγματικά remake, παλαιών τίτλων, αρχής γενομένης από το Resident Evil 2 Remake. Το επόμενο είναι και το 3 από το franchise, το τρίτο κεφάλαιο, το οποίο θα κυκλοφορήσει σε λίγο καιρό. Το παιχνίδι κυκλοφόρησε 25 Ιανουαρίου 2019, περίπου ένα χρόνο πριν. Δεν είμαι ιδιαίτερα λάτρης της σειράς, δεν έχω παίξει γενικώς πολλά παιχνίδια τη σειρά, ωστόσο έχω καλή εικόνα, έχω δει αρκετά πράγματα. Τυχαία μπορώ να πω, γιατί κοιτούσα απλώς σε site για games, για μεταχειρισμένα, και βρήκα το συγκεκριμένο σε πάρα πολύ καλή τιμή. Έγινε η παραγγελία, το πήρα στα χέρια μου και ουσιαστικά ξεκίνησα σχεδόν αμέσως, γιατί δεν είχα κάτι άλλο να παίξω στο διάστημα. Ξεκίνησα διαλέγοντας την ιστορία με τον Λίον. Το παιχνίδι μου πήρε περίπου 10 ώρες μέχρι να το τερματίσω, να κάνω το πρώτο walkthrough. Θέλω λίγο να μιλήσουμε όμως και να το πάμε όπως πάντα με βάση τους 4 βασικούς τομείς που εγώ θέτω για να πω τη γνώμη μου και να μιλήσω σχετικά με ένα παιχνίδι. Και αυτή πάντα είναι η εικόνα, ο ήχος, το story και το gameplay. Ας ξεκινήσουμε από την εικόνα. Όσον αφορά τα γραφικά, εγώ το παιχνίδι το έπαιξα στην έκδοση του Xbox One S, οπότε θεωρητικά είχα και την χειρότερη εμπειρία συγκριτικά από τις κονσόλες που υπάρχουν, μιας και το One S είναι και η πιο αδύναμη κονσόλα που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, τα γραφικά ήταν πανέμορφα. Όλοι οι χώροι στους οποίους βρέθηκα, είτε το αστυνομικό τμήμα, είτε τα υπόγεια, είτε τα εργαστήρια, όλα είχαν μια απίστευτη ακρίβεια στην προσέγγιση, στο σχεδιασμό τους. Μπορώ να πω ότι ήταν τρομερά ρεαλιστικά. Επίσης τα πρόσωπα, ιδιαίτερα των δύο πρωταγωνιστών σε κάθε story, δεν θα δώσω, εντάξει, εννοείται του Λίον και της Κλέρ, απλώς και των υπολείπων βασικών χαρακτήρων του κάθε story, του κάθε walkthrough που θα κάνει κάποιος, είχαν μια τρομερή ακρίβεια στον σχεδιασμό πάντα. Ένα θεματάκι λίγο πάλι και εδώ πέρα σε αυτό το παιχνίδι, όπως και σε πολλά βέβαια, με το ρυθμό και την ταχύτητα με την οποία ανοιγοκλίνει το στόμα και με την οποία μιλούν μεταξύ τους. Τώρα, ουσιαστικά μπορώ να πω ότι στην εικόνα το εικαστικό, αυτό που έβλεπα από το παιχνίδι, ήταν τρομερό. Δεν περίμενα να δω κάτι τόσο ωραίο σε ένα remake ενός παιχνιδιού του 1998. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι είναι πραγματικό remake, δηλαδή το παιχνίδι ξεκίνησε από την αρχή. Δεν βασίστηκε σχεδόν καθόλου ούτε στις κάμερες, ούτε στο ρεαλισμό, ούτε στα μοντέλα του 1998, προφανώς αυτό.
Πάντως όπως και να έχει, είναι ένα παιχνίδι που έχει από τα πιο ωραία γραφικά της γενιάς αυτής που διανύουμε. Τώρα όσον αφορά τον ήχο, ο ήχος, η μουσική που έμπαινε ήταν κυρίως όταν σε κυνηγούσε είτε ο Tyrant είτε γενικώς υπήρχε κάποιο μποσάκι ή mini boss τέλος πάντων που σε κυνηγούσε. Η μουσική ήταν αδιάφορη, δηλαδή okay, ήταν απλώς ένα κομμάτι το οποίο έπαιζε από πίσω λίγο αγχωτικό, ξέρετε, το κλασικό αυτό που εμφανίζεται στα horror games, το οποίο απλώς ήταν για να ανεβάσεις λίγο σφιγμούς. Ωστόσο, θέλω να σταθώ πιο πολύ στα ηχητικά εφέ του παιχνιδιού και στις φωνές οι οποίες ακούγονται μέσα από το παιχνίδι, από τα ζόμπι, από τους εχθρούς, τα boss, γιατί δεν είναι ζόμπι όλα τα boss, βασικά κανένα boss δεν είναι ζόμπι. Όπως επίσης και το τρέξιμο που ακούς όταν περπατάς πάνω σε ξύλινες επιφάνειες, τα βήματα σου όταν περπατάς σε μεταλλικές επιφάνειες, ακόμα και όταν ανοίγεις ή κλείνεις πόρτες, όλα, το ηχητικό, ο ηχητικός τομέας του παιχνιδιού είναι απίστευτος. Προφανώς είναι ατμοσφαιρικά παιχνίδια όλα αυτά, οπότε δεν θα μπορούσε να είναι μέτριο ούτε στην εικόνα του, αλλά πόσο μάλλον ούτε και στον ήχο του. Θεωρώ δηλαδή ότι ο ήχος του είναι και από τα πολύ δυνατά σημεία του παιχνιδιού. Τώρα, όσον αφορά το story του Resident Evil 2 Remake, δεν θέλω να πω πολλά για να μην δώσω spoilers. Υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν έχει παίξει το πρώτο παιχνίδι του 1998. Οπότε, για τα βασικά που χρειάζεται να ξέρει κάποιος, μπορείς να επιλέξεις να παίξεις είτε με τον Leon είτε με την Claire. Είναι δύο χαρακτήρες, ο Leon ο οποίος είναι αστυνομικός και ουσιαστικά εκείνο το βράδυ πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα για να ξεκινήσει την εργασία του. Η Claire είναι μια φοιτήτρια η οποία έχει έρθει στην Raccoon City, όπου και διαδραματίζονται όλα τα γεγονότα, έχει έρθει για να βρει τον αδερφό της. Όλο αυτό που συμβαίνει οφείλεται σε κάποιον, σε έναν ιό, στον T-Virus, ο οποίος έχει κατασκευαστεί, έχει δημιουργηθεί από την Umbrella. Έχει ξεσπάσει με κάποιο τρόπο που θα δείτε, έχει ξεσπάσει μια μόλυνση, μια γενικευμένη μόλυνση στον πληθυσμό της Raccoon City, και το αποτέλεσμα είναι ότι σχεδόν όλη η πόλη, εξ ολοκλήρου δηλαδή ο πληθυσμός της πόλης, έχει μετατραπεί σε ζόμπι, πέρα από λίγες εξαιρέσεις οι οποίοι έχουν απομείνει σαν ως επιζώντες. Τώρα, πολύ ωραίο το story. Εγώ θα πω ότι δεν είναι κάτι απίστευτο, αλλά γενικώς δεν φημίζονται τα παιχνίδια αυτά για το story τους. Υπάρχουν ένα-δύο σημεία τα οποία είναι ωραία, βγάζουν λίγο πιο δυνατό συνέστημα, κάνουν μια επίκληση στο συνέστημα ουσιαστικά του παίχτη, ωστόσο του gamer, ωστόσο δεν θεωρώ ότι είναι κάτι που δίνει credit στο παιχνίδι ή το ανεβάζει σε άλλο επίπεδο. Το story είναι ένα συνηθισμένο story, ότι ξεκινάμε, πάμε να σώσουμε την πόλη, τον κόσμο, όπως είναι σε άλλα αντίστοιχα games. Πάντως έχει ένα αρκετά ωραίο τέλος, το οποίο προφανώς και όλοι θα το καταλάβουν τι θα γίνει δηλαδή, και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αυτό έχει κάτι παραπάνω για το story. Δεν θεωρώ ότι είναι δηλαδή το δυνατό σημείο του παιχνιδιού το story. Ας πάμε και στο gameplay. Στο gameplay γενικώς εγώ έμεινα απίστευτα ευχαριστημένος. Όπως είπα, διάλεξα το story με τον Leon. Μου πήρε περίπου 10 ώρες για να τελειώσω το main story, το πρώτο walkthrough. Στη συνέχεια σου δίνεται η δυνατότητα να κάνεις New Game Plus παίζοντας με την Claire. Δεν θα διαρκέσει τόσο και το New Game Plus. Ουσιαστικά βγαίνουν πολλές περιοχές τις οποίες έχεις ήδη κάνει με τον Leon, σαν να το τρέχεις δηλαδή λίγο πιο πολύ το παιχνίδι, και σου δείχνει τα κομμάτια τα οποία είναι διαφορετική η ιστορία και διαφορετική η πλοκή, δηλαδή σου δείχνει την οπτική της Claire. Το main story είναι ίδιο, η αρχή και το φινάλε δηλαδή είναι ίδιο, ωστόσο στα ενδιάμεσα, επειδή χωρίζονται οι δύο χαρακτήρες και ξαναβρίσκονται στο τέλος, ο καθένας ακολουθεί ένα διαφορετικό μονοπάτι και εξελίσσεται αλλιώς η ιστορία. Αυτά τα δύο διαφορετικά μονοπάτια θα τα βιώσετε
κάνοντας το walkthrough το πρώτο και το New Game Plus, το οποίο ξαναλέω θα διαρκέσει λιγότερο γιατί δεν θα δείτε τα ίδια πράγματα που έχετε δει με το χαρακτήρα που έχετε επιλέξει για πρώτο walkthrough. Τώρα από εκεί και πέρα, η εμπειρία μου ήταν συναρπαστική όσον αφορά το παιχνίδι, το καταευχαριστήθηκα. Έχεις στη διάθεσή σου όπλα, ξεκινάς με ένα πιστόλι, παίρνεις shotgun, παίρνεις MG νομίζω λεγόταν, τέλος πάντων ένα πιστόλι το οποίο έχει πιο μεγάλες σφαίρες, ρίχνει σε πιο αραιό ρυθμό, ωστόσο πιο χαμηλό ρυθμό, σε χαμηλότερο τέμπο, ωστόσο κάνει μεγαλύτερη ζημιά, η διατηρητικότητά του είναι μεγαλύτερη. Σου δίνει δυνατότητα να πάρεις φλογοβόλο, γενικώς έχει αυτά τα όπλα, ξεκλειδώνεις άλλα αφού βρεις κάποια κλειδιά, ανοίγεις και παίρνεις κάποια όπλα, ανοίγεις σε κάποια δωμάτια, ντουλάπες ή τέλος πάντων θα βρείτε σε διάφορα σημεία όπλα και θα τα χρησιμοποιήσετε. Οι σφαίρες δεν είναι πάρα πολλές, σου δίνει το παιχνίδι, ωστόσο πιστέψτε με, καταναλώνονται πάρα πολύ εύκολα. Ο λόγος είναι γιατί τα ζόμπι θέλουν headshot για να πέσουν και θα χρειαστούν στην καλύτερη 3 με 4, στη χειρότερη μπορεί να χρειαστείτε και 8 headshot για να ρίξετε ένα ζόμπι κάτω, μιας και αφού το ρίξετε αυτό θα ξανασηκωθεί. Εγώ ακολούθησα τη λογική ότι επειδή θα πηγαίνω έρχομαι συνέχεια στα δωμάτια, ειδικά όταν ξεκίνησα στο αστυνομικό τμήμα, σκότωνα όλα τα ζόμπι τα οποία έβρισκα. Σκοτώνοντάς τα όμως δεν είχα σφαίρες, οπότε έπρεπε συνεχώς να λουτάρω, να ψάχνω, να βρω σφαίρες. Ήταν ένα πρόβλημα το οποίο με ταλαιπώρησε αρκετά, ωστόσο δεν είχα τόσο σοβαρό θέμα. Τώρα από εκεί και πέρα, υπάρχουν μιλή όπλα, το μαχαιράκι ουσιαστικά, το οποίο σπάει μετά από κάποιες χρήσεις, μετά από 2-3 ζόμπι δηλαδή που θα σκοτώσετε, θα σπάσει σε κάποια φάση. Υπάρχουν χειροβοβίδες, υπάρχουν flash grenades, όλα αυτά μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Αν σας πιάσουν τα ζόμπι, μπορείτε είτε να τα καρφώσετε με μαχαίρι, είτε να βάλετε τις χειροβοβίδες στο στόμα τους και να τα ανατινάξετε. Γενικώς έχει φαντασία το παιχνίδι, έχει πολύ ωραία δράση, αισθάνεστε αυτό το άγχος και την πίεση που ουσιαστικά δέχεται και ο ήρωας ο οποίος παίζει. Η γρίφη του είναι πάρα πολύ ωραία, δεν είναι δύσκολη και δεν είναι και πάρα πολύ σε αριθμό. Ακολουθεί διαφορετικό μοτίβο, δηλαδή δεν έλυσα τον ίδιο γρίφο δεύτερη φορά. Εγώ το καταευχαριστήθηκα γιατί μου θύμισε τα παλιά παιχνίδια τα οποία ήταν πιο πολύ στην λογική, πιο πολύ να βρούμε, να λύσουμε το γρίφο, να βρούμε τους κωδικούς. Επίσης έχει, ψάχνετε, διαβάζετε έγγραφα που βρίσκεται μέσα στο παιχνίδι σε διάφορα σημεία. Αυτά τα έγγραφα τα χρησιμοποιείτε για να αντλήσετε πληροφορίες είτε για το lore του παιχνιδιού, είτε για να βρείτε κωδικούς, να βρείτε αρχικά ονομάτων, να βρείτε ονόματα τα οποία θα τα γράψετε κάπου, θα τα βάλετε κάπου για να ξεκλειδώσετε διάφορα αντικείμενα. Επίσης, το παιχνίδι έχει τα 4 τα κλειδάκια που όλοι ξέρουμε τα βασικά και άλλα κλειδιά, δευτερεύοντα και κάρτες τις οποίες θα πάρετε για να ανοίγετε διάφορες πόρτες και ντουλάπια. Τα 4 κλειδιά αυτά είναι τα 4 χρωματιστά κλειδάκια τα οποία ανοίγουν τις βασικές πόρτες του παιχνιδιού. Ωστόσο, στον Λίον λείπει το κλειδάκι της καρδιάς και το μόβ νομίζω είναι σε χρώμα ή κόκκινο ή μόβ, δεν το θυμάμαι, και στην Κλέρ λείπει το κλειδάκι της τριφυλιού, είναι ένα πράσινο. Πράγμα που σημαίνει ότι όταν κάνετε το πρώτο walkthrough δεν θα ανοίξουν οι πόρτες με την καρδιά, το κλειδάκι της καρδιάς, όπως και όταν κάνετε το walkthrough με την Κλέρ δεν θα ανοίξουν οι πόρτες με το που έχουν το σχήμα του τριφυλιού σαν μια κλειδαριά. Αυτό λύνεται φυσικά κάνοντας το New Game Plus, οπότε θα το δείτε και όλο το παιχνίδι. Γενικώς για τη ζωή υπήρχε ένα θέμα όσον αφορά το health. Περίπου 4 χτυπήματα είναι από ζόμπι απλά, 4 φορές να σε χτυπήσουν για να σε σκοτώσουν, την τέταρτη δηλαδή σε σκοτώνουν. Υπάρχουν κάποια σπρέι τα οποία τα βρίσκεται και είναι ελάχιστα, εγώ δηλαδή ζήτημα να βρήκα 4-5 σε όλο το παιχνίδι, τα οποία ουσιαστικά σου γεμίζουν την ενέργεια. Βρίσκεις διάσπαρτα κάποια φυτά, πράσινα φυτά, ροζ φυτά και μπλε φυτά. Όλα αυτά μπορείτε να τα κάνετε συνδυασμό. Εγώ ακολούθησα την τακτική να συνδυάζω τα ροζ με τα μπλε
ή τα μπλε να τα καταναλώνω μόνο τους γιατί είναι για anti-poison, ενώ τα πράσινα φυτά είτε μόνα τους είτε σε συνδυασμό τα κατανάλωνα για να πάρω ενέργεια, ήταν ουσιαστικά για την ενέργειά μου. Ωστόσο με δυσκόλεψε και ειδικά στο τέλος, γιατί δυσκόλεψαν και οι εχθροί εκεί πέρα και βρέθηκα αντιμετωπώς με 2-3 boss στη σειρά. Εκεί πέρα ουσιαστικά οι τελευταίες 2 ώρες ίσως δυσκολέψουν την κατάσταση, κυρίως λόγω του health. Το βασικό άγχος του παιχνιδιού είναι να επιβιώσετε και ουσιαστικά τι σας περιμένει σε κάθε γωνία. Αν θα μπει από το παράθυρο κάποιος εχθρός, αν θα πεταχτεί από κάπου, αν θα πέσει από κάποιο, από κάπου το ταβάνι, αν θα βγει μέσα από μια ντουλάπα την οποία μόλις ξεκλειδώσατε. Όλα αυτά μέχρι και τη μέση του παιχνιδιού, γιατί από εκεί και πέρα ξεκινάει και ένα ακόμη έξτρα άγχος που είναι ο Tyrant και είναι ουσιαστικά ο βασικός εχθρός στο παιχνίδι, ο οποίος, όπως πολλοί θα έχετε δει σε βίντεο, σπάει ντουβάρια, περνάει μέσα από τείχους, σας κυνηγάει συνεχώς, δεν τρέχει, αυτό είναι το θετικό, αλλά ούτε και εμείς τρέχουμε ιδιαίτερα γρήγορα σαν χαρακτήρες. Επίσης θέλει απίστευτη ψυχραιμία όταν τον βρείτε και ουσιαστικά προσοχή, όσο δυνατόν πιο αθόρυβα να κινείστε για να μην σας ακούει και να μην έρχεται κοντά σας, έτσι ώστε να μπορείτε να προχωράτε και το game. Πολλές φορές όταν βρέθηκα αντιμέτωπος με αρκετά ζόμπι, πυροβολούσα και ξαφνικά εμφανιζόταν και με σκότωνε, είτε τρέχοντας με άκουγε και ερχόταν μετά από πίσω μου και με έβρισκε, οπότε θα σας καθυστερεί χωρίς λόγο. Γενικώς τώρα, έτσι συνοψίζοντας για το παιχνίδι, για μένα είμαι ένας άνθρωπος που μ' αρέσουν τα survival horror games και γενικώς τα survival games. Έχω παίξει κάποια Resident Evil στο παρελθόν, έχω παίξει Silent Hill. Είχα απογοητευτεί από την εξέλιξη του franchise, δεν μου άρεσαν πάρα πολύ, ειδικά το 6 και το 7 εμένα δεν μου άρεσε. Τέλος πάντων είναι άλλη ιστορία αυτό. Πάντως μπορώ να πω ότι δεν είχα παίξει το παιχνίδι πίσω στο 98, ήμουν αρκετά μικρός τότε. Ωστόσο, αυτό το παιχνίδι που είδα τώρα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που αξίζει κάποιος να το δει, αξίζει να το προσέξει κάποιος και να ασχοληθεί μαζί του. Μιας και μιλάμε για ένα game το οποίο διαρκεί 10 ώρες walkthrough, πρώτο walkthrough, και άλλες 4-5 το δεύτερο walkthrough, δηλαδή 15 ώρες θα έχει τερματιστεί, θα έχετε μια απίστευτη εμπειρία πάνω στο horror στοιχείο του παιχνιδιού. Εγώ είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Να προσθέσω ότι υπάρχει και ένα mode στο οποίο μπορείτε να κάνετε κάποιες παράλληλες ιστορίες χαρακτήρων οι οποίοι βρίσκονται και εμφανίζονται μέσα στο game. Έχει λίγα spoilers εκεί, οπότε καλό είναι να το κάνετε αυτό αφού τελειώσετε το παιχνίδι. Και ουσιαστικά χειρίζεστε κάποιους ήρωες από αυτούς που θα συναντήσετε in-game και τους βοηθάτε έτσι ώστε να υλοποιήσουν το σκοπό και το στόχο τους. Ο καθένας έχει διαφορετικό σκοπό και στόχο, τους χειρίζεστε, αντιμετωπίζετε πάλι zombies, δηλαδή είναι πάλι στο ίδιο στυλ σαν το game που παίζετε, απλώς θα χειρίζεστε αυτούς τους χαρακτήρες. Δίνει, ας πούμε, το κάθε ένα από αυτά από ένα 20 λεπτό με μισάωρο εξτρά δράσης και ιστορίας, ίσως και 40 λεπτά. Γενικώς, αν κάποιος θέλει να ασχοληθεί με όλο το παιχνίδι, κάνοντας το walkthrough το πρώτο, κάνοντας το New Game Plus και κάνοντας και αυτά τα μικρά, τις μικρές αποστολές, πιστεύω ότι θα είναι ένα γεμάτο 15ωρο με 20ωρο, ανάλογα πόσο γρήγορος είναι, πόσο ικανός είναι, πόσο θέλει να τα βρει όλα, να ανοίξει όλους τους γρίφους, να λύσει όλους τους γρίφους, να ανοίξει όλες τις πόρτες, να ανοίξει όλα τα κρυφά. Εγώ ακολούθησα την τακτική να τα ψάξω όλα, να τα βρω όλα, να τα μαζέψω όλα. Γι' αυτόν τον λόγο και έκανα 10 κάτι ώρες, 10 ώρες και κάτι ψηλά λεπτά. Αυτά είχα να πω για το παιχνίδι. Θεωρώ ότι για το έτος 2019 είναι ένα πάρα 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 πολύ καλό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που πρέπει να παίξει κάθε gamer που του αρέσει το είδος του survival horror gaming. Η τιμή του παιχνιδιού είναι αστεία πλέον, δηλαδή καινούριο με μεταφορικά να βγαίνει στα 25 ευρώ, μεταχειρισμένο εγώ προσωπικά το βρήκα στα 15 ευρώ στα public για το Xbox One S, δηλαδή είναι φθηνό, είναι πολύ value for money
και πιστεύω ότι θα το καταευχαριστηθείτε. Αυτά από εμένα, εύχομαι καλή συνέχεια και όπως πάντα, καλό gaming.